Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Η Αθλητική Ένωση Ηλίου έχει το απόλυτο στον τρίτο όμιλο της γάμα κατηγορίας με 5 νίκες στις 5 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί και είναι η μοναδική ομάδα και στις 3 κατηγορίες που έχει διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία της. Έχει σκοράρει 13 φορές, ενώ δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, κανένα τέρμα. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Αθλητική Ένωση Ηλίου για πολλά χρόνια, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσουμε έτσι για την ομάδα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρόεδρε, έχετε το απόλυτο στις 5 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Είστε αίτητοι στην κορυφή του ομίλου και είστε και η μοναδική ομάδα και στις 3 κατηγορίες που ναι, μεν έχετε βάλει 13 γκολ και δεν έχετε δεχθεί κανένα τέρμα. Ναι. Πες μας, πρόεδρε. Ναι, να σας πω. Πρέπει να ξέρεις ότι στην ομάδα μας έχουμε δει πολύ καλό τον Τίπερ, τον Τζέκο και τον Μάκη, τον Γιάννη, μικρή στην ηλικία. Έχουμε μια με οποία είναι έμπειρα παιδιά, όπως ο Μαγκανής, ο Σπουδοπάλι, ο Μάνης, ο Στέλιος. Και αυτά τα έμπειρα παιδιά μαζί με τον Τριγκόνη που παίζει στο κέντρο, ο προπονητής δεν έχει κάνει αυτά, αλλά εγώ αυτό που λέω και δεν σου λέω τώρα, έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρόβλημα και πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να ξέρω ότι εγώ πιστεύω ότι η άμυνα δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και ο Κύπρο, είναι και η κεντρό, είναι και η επιθετική. Εμείς έχουμε τα καλό, γιατί με τον Αντρίνο τον Βατζαμαντζή, ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει καταφέρει όλα τα παιδιά να δουλεύουν ένα για όλου και όλοι για ένα. Εγώ πιστεύω ότι το 0 πίσω ή το 13-0 μπροστά είναι μια συνολική προσπάθεια των παιδιών που είναι στη 11, στη 18 και τα υπόλοιπα παιδιά που τυχόν τυχαίνουν να μπορούν να βρουν την καρδιά. Αυτό εγώ πιστεύω και νομίζω ότι αυτό είναι και το κέρδος που είμαστε όλοι αγαπημένοι και μας λένε. Πρόεδρε, πόσα χρόνια ασχολείσαι με. Καλά. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, πόσα χρόνια είσαι. Εντάξει, τώρα με την Αθήνα να το σημειώσω γιατί πριν έπεσα από εδώ στο Ελλάδα, δεν ξέρω πώ το πω. Στην Αθήνα σε λίγο το 1997 που ιδρύθηκε. Μέχρι σήμερα είναι 23 χρόνια. Αυτή είναι η φετινή σεζόν, είναι η καλύτερη σεζόν του Συλλόγου από κοίταξε, το έτος ίδρυσής της. Όχι, όχι. Είναι, έχουμε, θέλω να ξέρω από την ομάδα δικιά μας στην Αθήνα, έχουμε δει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Είχαμε πολύ καλές στιγμές ποδοσφαιριστές και πολύ καλή ομάδα. Κάναμε μια κοιλιά μετά. Μπορεί να μου αναφέρει ποιοι ποδοσφαιριστέ μια που το ανέφερε, αν θυμάσαι κάποια ονόματα. Είναι η αδερφή Καραχάη, ο Αλέξανδρο, ο Παναγιώτη, ο Τύρι και ο Μπάμπη. Είναι ο Αριστερή ο Κάρο. Είναι ο Γιώργο ο Μουντάκη. Μικρό πολύ ο Χοντάκη ο Μαγουλή. Και άλλα παιδιά τα οποία δεν συνεχίσαν να κάνουν ένα επαγγελματικό ποδοσφαιριστή. Αυτοί οι 5-6 που σου είπα είναι παιδιά τα οποία φύγανε και κάνανε καρδιά να κάνουν. Μπορεί να ξέχασα κάποια παιδιά τώρα, αλλά πάντα είχαμε καλές υποδομές και πάντα είχαμε παιδιά δικά μας που παίζανε. Τώρα απλά είχαμε μια πολύ μεγάλη κοιλιά τα τελευταία 4-5 χρόνια, όπου αυτή είναι δικιά μου και αρκανός άλλη μου. Θυμάμαι πρόπερση ήταν που πήγατε στον Παράζ με τον Άταλο. Ναι, πήγαμε στον Παράζ, ήμασταν λίγα παιδιά, κάπου κουραστήκαμε, κλατάραμε, δεν αντέξαμε και το χάσαμε. Για ένα πόντο θα είχαμε βγαίνει πολύ μεγάλη. Αλλά εντάξει, προσπαθάμε υπέρο και τα παιδιά κάνουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Εκτό από πρόεδρο, ίσω και ο προπονητή τη ομάδα. Ναι, εντάξει. Κάποια χρόνια, ναι. Άρα η φετινή σεζόν είναι. Φετινή σεζόν είναι πολύ οργανωμένη η ομάδα. Ο Θανάσης ο Αναστόπουλος που είναι παλιό ποδοσφαιριστή τη ομάδα μα έχει ένα πολύ, πολύ καλή φιλία με τον Ανταλή, με τον Σπύρο Πάλι, με τον Τριγκόνη και με άλλα παιδιά. Όπου αυτά αφιλοκερδώς θελήσαν να έρθουν να παίξουν εγώ την ομάδα μας. Οι προπονήσεις είναι τέτοιες που οι ώρες που τα παιδιά δουλεύουν και σχολάνε μπορούν και μαζί συμβουθάνε. Με τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα και ήταν πολύ καλά, πολύ ποιοτικά παιδιά,
Κάνανε ένα πολύ ωραίο πείμα και πάμε αρκετά καλά. Είμαστε λίγο πιο, είμαστε αρκετά πιο οργανωμένοι από τα 5-6 χρόνια. Γιατί και πιο πριν από το. Είχαμε πάρα πολύ καλή οργάνωση. Είχαμε τον Τάσο Δολακά που βοήθηκε πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Μαλιαρός. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε παιδιά τα που μας βοηθάγανε και είχαν κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα και τότε. Απλά τώρα μετά από τη δουλειά που κάναμε είμαστε πολύ πολύ καλοί. Πώς έγινε η συνάντηση, η επιλογή να πω έτσι, στο πρόσωπο του Θανάση Αναστόπουλου? Ότι ο Θανάσης ήταν ένα παιδί που μου παίζει μπάλα σε εμάς παλιά. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε στο γήπεδο και του μιλήσαμε, αν θέλει και αυτός και άλλα παιδιά παλιά να ασχοληθούν. Ο Θανάσης σιγά 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 το σκέφτηκε καλύτερα, ήθελε, ήταν στον χώρο του ποδοσφαίρου και παρέμεινε εδώ και αποφάσισε να μπει μπροστά και να κάνει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Μεγάλη προσφορά, το πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως είπες, ήρθαν και παίκτες ονόματα για την κατηγορία. Ναι, είναι πολύ πιο για την κατηγορία μας τα παιδιά, αυτά είναι πολύ τέλεια. Έτσι, μπορεί να είναι μεγάλα στην ηλικία, αλλά η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και η άμυνα κρατάει το μηδέν, γιατί εντάξει. Στην κατηγορία, στην γάμα κατηγορία, τι θέλετε εσείς έπρεπε τους παίκτες, κάνουν τη διαφορά. Και πώς έγινε, πώς καταλήξατε στην επιλογή ενός νεαρού προπονητή, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα σε ανδρικό τμήμα, στον Αντώνη τον Βασλαματζή. Ωραία. Ο οποίος, όπως δείχνουν τα στατιστικά και τα αποτελέσματα, δικαιωθήκατε με την επιλογή σας, στο να μην πάρετε κάποιον έμπειρο προπονητή, αλλά έναν νεαρό και φιλόδοξο, τον Αντώνη τον Βασλαματζή. Όπως ακριβώς τα είπες, νεαρό και φιλόδοξο. Όταν είχαμε και άλλες επιλογές, είχαμε και άλλες συζητήσεις με κάποια παιδιά. Κάποια στιγμή ήρθε ο Αντώνης και κάτσαμε και μιλήσαμε. Οι ιδέες του ήταν ίδιες με εμάς. Ξέραμε ότι το παιδί, όταν άνοιξε το στόμα του να μιλάει, γνωρίζει το αντικείμενο. Εμείς θέλαμε παιδιά που να έχουν φιλοδοξίες. Ξέραμε ότι στην αρχή είναι λίγο δύσκολα και γι' αυτό είναι και για εμάς να προσαρμοστούμε. Όμως ο Αντώνης είναι ένα από τα ηθικά στοιχεία στο ποδόσφαιρο και είναι ένα πολύ καλό, είναι ένα από τα υπέρ του να είναι ηθικό το άτομο στο ποδόσφαιρο, είτε προπονητή είτε είναι ποδοσφαιριστή. Η εμπιστοσύνη είναι απέναντί του είναι απόλυτη, γι' αυτό του έχουμε δώσει και ένα λευκό να μπορέσει να κάνει αυτό που αυτό θέλει. Εντάξει. Τώρα θέμα απειρία και θέμα θα συμβαίνει παντού. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Αντώνη. Και έχει δίπλα του και το Τράκ τον Πιτερό, ένα φιλαράκι του το οποίο μας βοηθάει και αυτό στον Αντώνη. Είναι καλά παιδιά και τα καλά παιδιά στο ποδόσφαιρο μπορούν να βοηθούνται. Και ξέρει και το αντικείμενο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το τίμημα αυτό που έχουμε τώρα στην Ελλάδα. Ωραία. Πρόεδρε, στον όμιλο είστε πρώτοι. Ακολουθεί το Μαρούσι, μετά είναι ο Φωστήρας Κρυσαριανής και μετά είναι ο Φρύαμβος Αθήνας. Ποια είναι η άποψή σου για τον τρίτο όμιλο της γάμα κατηγορίας? Α, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Οι ομάδες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, αυτό που ξέρω, είναι ο Προμηθέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά ήμασταν τυχεροί και προηγηθήκαμε γρήγορα και τα παιδιά ανοίξαν και λόγω εμπειρίας καταφέραμε και πήγε το σκορ εκεί που πήγε. Μετά ήταν ο Πλάτωνας που έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει κάποιες ελλείψεις στο σωματείο αυτό και δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό το δικό μας. Μετά παίξαμε με το Μαρούσι που ήταν από τις καλές ομάδες, αλλά και αυτή ήταν άτυχη γιατί πάλι μπήκε γρήγορο γκολ και πάλι ανοίξαμε και μας βοήθησε γιατί κάποια στιγμή είχαν και να το κάνει τον γκολ πάνω από αυτή. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι άσχημες ή είναι κακές. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα ημέρας του κάθε ποδοσφαιριστή και της κάθε ομάδος να σου κάνουν τη ζημιά ή να σε τυχερώσει να το κάνεις. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τους πέντε που έχετε αντιμετωπίσει? Ο Πλάτωνας μου άρεσε πολύ εμένα, πάρα πολύ. Και το Μαρούσι ήταν καλό. Δεν μπορεί να κρίνει, δηλαδή μπορεί να σε μια άλλη μέρα να δω τον Προμηθέα πολύ καλύτερο. Ή μια άλλη ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήνο μας πάτησε. Δηλαδή με την έννοια ότι είπε ξεκάλλει πάλι. Άρα δεν υπάρχει σωματείο που να μην είναι καλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα μέρας όλων των παιδιών. Αλλά ότι είναι, γίνεται ένα ωραίο πρωτάθλημα. Ήσυχο, καθαρό, χωρίς παράξενα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αξίζει να βλέπει κανείς ένα στιγμή να και σε σχέση, το φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα, ενώ ότι το φετινό είναι χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Καλά, αυτό είναι ένα πλήγμα για όλους μας, αλλά με την υγεία νομίζω ότι παίζει κανείς. Και εσείς δεν βγάζατε τα λειτουργικά εξόδα? Όλες οι ομάδες, όχι μόνο εμείς, όλες οι ομάδες έχουμε πρόβλημα με το κορονοϊό, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία, δεν μπορούμε να παίζουμε.
στο θέμα της συνεργασίας που κάνατε φέτος με τον Αθλητικό Σύλλογο Μιλτιάδη και με τον κύριο Στέφανο Αρβανίτη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Προέκυψε στο ότι είχαμε ξαναμιλήσει με τον Στέφανο και παλιά. Εν τω μεταξύ τώρα τα πράγματα ήταν πιο καλά για όλους μας και για τον Στέφανο και για εμάς. Θέλαμε να γίνει μια συνεργασία, γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο συνεργασία, είναι συνεργασία συγχώνευση. Ο Στέφανος είναι ένα ηθικό στοιχείο, ένα πολύ καλό παιδί. Ό,τι λέμε, είτε τα λέω εγώ, τα λέμε εμείς, τα λέει ο Στέφανος, αυτό και είναι. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη εμείς, σαν Αθηνική Ένωση Γλυρίου. Είναι και υπεύθυνος ακαδημίων όλων των τμήματων. Και σιγά σιγά, αν δεν κοβόταν το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, θα είχαμε πολύ καλύτερες συνεργασίες σε όλα τα τμήματα της ομάδας μας. Πόσα παιδιά απαριθμούν περίπου τα τμήματα υποδομής πλέον της Αθλητικής Ένωσης Ιδίου? Είμαστε περίπου γύρω στα 150 παιδιά, 160 παιδιά όλα μαζί. Όλα τα τμήματα. Ναι, εκτός από το τριγωνικό είναι κάτι άλλο. Έτσι. Ναι, μιλάμε από την κάτω των. Εκεί στα 160 παιδιά όλα μαζί. Τα οποία είναι υπεύθυνος για όλα τα τμήματα αυτά ο Στέφανος Αρβανίτης. Και ποιο είναι το όφελος, να το πω έτσι, από αυτή τη συνεργασία, Πρόεδρε? Το όφελος είναι ότι έχουμε μιλήσει με τον Στέφανο και με τον Αναστόπουλο, ότι μακροπρόθεσμα σιγά σιγά, παρότι η ομάδα η αντρική έχει ένα πολύ καλό, έχει πολύ μέλλον, θέλουμε κάποια στιγμή όλα τα παιδάκια αυτά να προσπαθήσουν να έρθουν στο αντρικό τμήμα. Αυτός είναι ο στόχος μας, να υπάρχει μια κερκίδα από γονείς και να καθόμαστε για να το χαιρόμαστε. Να στηρίζεστε σε δικούς σας παιδιούς. Όπως χρειάζεται. Πρόεδρε, έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τη δική σου γνώμη. Πότε πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε επανέναρξη των πρωταθλημάτων? Τάσο, επειδή έχουμε διάφορα και παράξενα, έτσι. Εγώ η δουλειά μου είναι με μάρμαρα. Η δικιά σου είναι δημοσιογράφος, ο γιατρός είναι γιατρός. Ο γιατρός λοιπόν και οι λοιμοξενολόγοι, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα αντικείμενα, είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν θα πω εγώ κόντρα σε αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί. Για να το πούνε αυτοί, θα πει ότι έτσι είναι. Τώρα, εφόσον είπε το εγώ, είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να κάνουμε καραντίνα, θα κάνουμε καραντίνα. Τέλος. Πρώτα απ' όλα η υγεία όλων μας και βέβαια των παιδιών. Πότε προβλέπεις, έχεις. Εγώ δεν προβλέπω τίποτα, δεν ξέρω καθόλου. Ό,τι ακούω θα σου πω, αλλά αυτά τα πράγματα που βλέπω και ακούω πάμε πολύ αργά. Εγώ φοβάμαι ότι ούτε τον Απρίλιο δεν θα ανοίξουμε. Αυτό φοβάμαι και μακάρι να κάνω λάθος. Ναι, είναι δύσκολα πράγματα, δυστυχώς. Οι παίκτες, Πρόεδρε, έχουν πάρει πρόγραμμα από τον προπονητή να το τηρούνε. Ο Αντώνης έχει αυτό το καλό, τους έχει οργανωμένους, μιλάνε μεταξύ τους μέσω Facebook και Viber. Οπότε ο καθένας ατομικά κάνει το πρόγραμμα που πρέπει να κάνει. Εντάξει. Κατά τα ψέματα, όλε οι ομάδε θα έχουν πρόβλημα. Έτσι δεν είναι εύκολο τώρα. Άλλο να κάνει προπόνηση ένα-ένα και άλλο να δουλέψει η ομάδα όλοι μαζί. Πριν τη διακοπή, και οι γονεί φαίναν τα παιδιά του στην Ακαδημία να προπονηθούν ή φοβόντουσαν? Όχι, μια χαρά. Όλοι οι γονεί που τα θύματα δουλεύανε πάρα πολύ καλά, γιατί και οι γονεί θέλανε την προηγούμενη καραντίνα τα παιδιά να βγουν λίγο έξω από το σπίτι, να σταματήσει το ίντερνετ να ασχολείται με τα παιδιά και το Facebook. Και είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τους γονείς και με τους προπονητές και με τα παιδιά. Θέλαν όλοι και ακόμα και τώρα να αναπτύσσω. Θέλουν, αλλά δεν γίνεται δυστυχώς. Και η διακοπή σας βρήκε σε καλή στιγμή, ας πούμε. Είχατε ρυθμό, έτσι. Τι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει είχαμε ρυθμό και δεν είχαμε ρυθμό. Και οι άλλες ομάδες είχαν ρυθμό. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που είπαμε λίγο πριν, είχαμε πάρει το ρυθμό μας και ο ρυθμό μας. Οι άλλες ομάδες δεν παίζουν μόνο εμείς, παίζουν. Δεν το καταλάβαινα αυτό. Όπως είχαμε ρυθμό, είχαν και οι άλλοι. Δεν υπάρχει αυτό το είχαμε ρυθμό, επειδή είχαμε πάνω στο πιο ρυθμό. Πάρα παίζουμε. Ωραία. Πρόεδρε, να σε ξαναρωτήσω, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενη συνέντευξη για τις σχέσεις της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου με τα υπόλοιπα σωματεία. Ωραία. Με τον Ολυμπιακό Λιουσίο, με τον Αθλητικό Όμιλο Ηλίου, με τον Ιάσον Ηλίου. Ναι. Να σου πω τι. Είναι. Το κάθε σωματείο κοιτάξει να δει. Το κάθε σωματείο κοιτάει, έχει τα προβλήματά του. Τις υποχρεώσεις του, έτσι. Έτσι και εμείς τα δικά μας. Το κάθε σωματείο δεν έχουμε κακές σχέσεις. Έτσι. Απλά το κάθε σωματείο έχει το πρόβλημά του και προσπαθεί να προσαρμοστεί στο δικό του το θέμα. Για λέμε, μια χαρά είμαστε, συνεργαζόμαστε σε όλες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Με τις ώρες προπονήσεων. Όχι, όχι, δεν έχουμε κανένα θέμα. Είμαστε μια χαρά. Όταν πάμε να κλείσουμε τις ώρες προπονήσεων και μαζί είμαστε όλοι μαζί, τα βρίσκουμε, δεν έχουμε αντιπαλότητα. Εντάξει, το κάθε σωματείο έχει το πρόβλημά του. Και κοιτάει πώς θα το λύσει. Δεν είναι εύκολο για να κλείσει ένα αριστερικό ποδόσφαιρο. Είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν και να βάζουν και στην τσέπη συνέχεια. Προσπαθεί το κάθε σωματείο να βρει μια λύση να λύσει τα δικά του. Οπότε έχουμε ένα γεια, τι κάνετε, μπορείτε να έχει αυτό. Σε εργασία άλλη, όχι. Τα προβλήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι γνωστά. Mm. Εσύ τα ξέρεις, είσαι τόσα χρόνια. Αξίζει κάποιος νέος παράγοντας να μπει και να σε βοηθήσει και σένα και γενικά να ασχοληθεί με το χώρο. Το ποδόσφαιρο στο ερασιτεχνικό, όσοι ασχολούμαστε, είμαστε ψώνια. Είμαστε κομπίστες, είμαστε εκμοχό. Δεν βγάζει κανένα λεφτά. Βάζει όσα μπορεί να βάλει, έτσι. Και νομίζω ότι αυτός που θα έρθει στον χώρο πρέπει να έχει ένα ψώνιο, να είναι λίγο ψωνισμένος, να το αγαπάει, να θυσιαστεί, να χάσει χρόνο από άλλα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Δεν νομίζω ότι εύκολα έρχεται άτομο στο αριστερό ποδόσφαιρο, γιατί πλέον έχει και άλλα ενδιαφέροντα, δεν είναι μόνο τόσο όπως παλιά που έπρεπε και τρέχανε μετά. Εσύ στην Αθλητική Ένωση Ηλίου, εκτός των Θανάση Αναστόπουλου, ναι, προσθέθηκε κάποιος νέος παράγοντας. Να σου πω κάτι τώρα. Εδώ στην Αθλητική Ένωση Ηλίου, τόσα χρόνια, 18 περίπου χρόνια, είναι μαζί μου η Νίκη Καγκαβά. Mm-hmm. Η οποία η γυναίκα είναι νοικοκυρά, μαζί νοικοκυρεύει στα πάντα. Είναι το α και το ω της ομάδας. Είναι ο Δημήτρης Σοφίκης, περίπου 15 χρόνια μαζί μας, ο οποίος προσπαθεί και αυτός με τον τρόπο του όσο μπορεί να είναι δίπλα μας, είναι παιδιά τα οποία έχουν δώσει πάρα πολλά για την ομάδα. Πιο παλιά, θέλω να αναφερθώ και λίγο πιο παλιά, ο Τάσος Μαλαχάς μου βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι, κάποια στιγμή και δεν τα βρήκαμε. Τελείωσε. Ο Γιώργος ο Μαλιαρός, έτσι, ακόμα πολλά χρόνια μαζί μας. Τώρα έχει έρθει και μας βοηθάει πάρα πολύ ο Βασίλης Τσιλογιάννης, στην διοίκηση της ομάδος, ο Κουμπούρας ο Νίκος. Πρέπει να τα πω αυτά τα ονόματα γιατί όλοι λίγο πολύ βοηθάμε. Έτσι. Η Ειρήνη, μια κοπελίτσα που έχει τώρα και μας βοηθάει, Κοφογιαννάκη. Ο πατέρας Γκάνιος μας βοηθάει με τον τρόπο που μπορεί να μας βοηθήσει. Παιδί μου, θέλω να πω ότι αν δεν βοηθηθούμε μεταξύ μας όλοι μαζί, δεν μπορεί ένας, δύο, τρεις να κάνουν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Το που έχει. Ο Στέφανος, ο Αρβανίδης, ξέχασα να σου πω ότι το παιδί με τον τρόπο το δικό του βοηθάει. Ο προπονητής μας ο Δρύος ο Δημήτρης που είναι 20 χρόνια μαζί μας βοηθάει με τον τρόπο το δικό του για αυτός. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Κωνσταντινίδης που έφυγε από την ομάδα και πήγε στον Απόλλωνα Ανδρίου, 10 χρόνια μαζί μας το παιδί και βοήθαγε πολύ. Η Βούλα Ιτζέκου, η Κατερίνα η Μακροβιδή, μιλάμε για παιδιά τα οποία με τον τρόπο το δικό του βοηθάνε. Και αυτά τα που πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί κακά τα ψέματα, μια ομάδα αν δεν έχει βοήθηση από παντού, απλά φύγει η ζωή. Πάμε τώρα στο οικονομικό κομμάτι. Την οικονομική βοήθεια. Mm-hmm. Αν θέλεις να ευχαριστήσεις τους χορηγούς της ομάδας. Ναι, ναι, οι χορηγοί που μας φέτος βασικά. Καταρχήν η καλύτερη χορηγία που υπάρχει κάθε χρόνο στην ομάδα μας είναι ο Δήμος Ηλίου. Ο Δήμος Ηλίου, σε όλα τα σωματεία, προσπαθεί και βγάζει μια επιχορήγηση ανάλογα με την κατηγορία που παίζει, ώστε να μπορέσουμε να ανασάνουμε, να πάρουμε κάποια υλικά για την προετοιμασία και σιγά σιγά να μπορέσουμε να ανασάνουμε τα υπόλοιπα έξω. Φέτος μέσω του Θανάση ήρθαν κάποια παιδιά. Και μας βοηθήσαν όπως είναι ο Κουτσός, όπως είναι ο Καράμπρες που είχε ένα δουλειό καφέ στο Ήλιο, όπως είναι το εργαστήρι Μαρμάρου, ο Δημήτρης Μαρμαράς με τον Σκαλκότα τον Ανάρδυρο και άλλα παιδιά που μας βοηθήσαν με τον τρόπο τους τα οποία δεν μπορούν να θυμηθούν τώρα και συγγνώμη αν τους παρέλειψα. Από ό,τι έμαθα, έγινε και μια ανακαίνιση στα γραφεία της ομάδος. Ναι. Στα γραφεία της ομάδος τα είχαμε πιο πολύ σε αναποθήκη και θέλαμε να γίνει ένας χώρος όπου να μπορούν τα παιδιά να μένουν εκεί, να συζητάνε, να βλέπουν βίντεο, όπου είχε ανακαινιστεί ο χώρος και λόγω του κορονοϊού δεν το ανοίξαμε και δεν κάναμε τα εγγένεια. Πιστεύω ότι με το καλό τελειώσει όλο αυτό, θα είναι ένας χώρος στέκει για τα παιδιά και των υποδομών, αλλά και των αντικειμένων.
σκέφτεστε να βγάλετε και ημερολόγιο, γιατί μετά τη λήξη του αγώνα είναι η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε ημερολόγια, δηλαδή είχαμε βγάλει τις φωτογραφίσεις, τις φωτογραφίες. Μας λείπαν κάποιες φωτογραφίες από τα πιο μικρά τμήματα, τα οποία δεν προλάβαμε να βγάλουμε. Οπότε, αν δεν καταφέρουμε να βγάλουμε και από τα πιο μικρά τμήματα, δεν θα κάνουμε ημερολόγιο. Ή θα είμαστε όλοι μαζί, ή κανένας. Ωραία. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι πολλά χρόνια στον χώρο και έχεις άποψη για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, τι μπορεί να κάνει η διοίκηση της ΕΠΣΑ και ο πρόεδρος, ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου, ώστε η εικόνα του πρωταθλήματος να βελτιωθεί και άλλο, ή ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και εσύ τα επισημαίνεις, ώστε να... Δεν είναι εύκολο να κάνει διέψα πολλά πράγματα, τη στιγμή που δεν υπάρχουν γήπεδα. Όταν σε ένα γήπεδο Α, το δικό μας είναι 4 ομάδες και επειδή έχουμε ένα δήμο που είναι ψηφιακό από το δικό και ψηλό βρισκόμαστε, τα βρίσκουμε, υπάρχουν γήπεδα που υπάρχουν 9 ομάδες. Υπάρχει γήπεδο που έχει μισό γήπεδο η άλλη ομάδα και θέλει να κάνει να παίξει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα έψα, είναι θέμα κράτους, το οποίο ο κράτος δυστυχώς χρόνια τώρα, όχι τώρα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι πας σε ένα χωριό π.χ. σε οποιοδήποτε χωριό. Και βλέπει έχει μια γηπεδάρα και δεν πέρα να το παίζουν ποτέ παρά. Το έχουν βάλει τα πρόβατα και τα βάζουν οι ντόπιοι. Και βλέπει εδώ στην Αθήνα, στην Αλεπό ήταν 7 ομάδες. Στον Πλάτωνα είναι 15, στον Άγιο Ιερό είναι 27. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απλά δεν είναι θέμα λοιπόν έψα. Η έψα ότι μπορεί κάνει από εκεί πέρα όταν δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν αθλητέ, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω έψα. Αυτό μπορεί να κάνει, πιστεύω ότι το κάνει. Ωραία. Θα σου αναφέρω έτσι κάποια ονόματα και θα ήθελα να μου έλεγες 2-3 για παίζουν. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Μπάμπη τον Ανταλή. Πολύ και καλύτερο. Ο πατέρας του, ο κύριος Στέλιος Ανταλής, είναι φανατικός υποστηρικτής της ομάδας. Όλων των ομάδων που πέρασε ο Μπάμπης είναι και καλά κάνει. Είναι υπέροχος άνθρωπος ο Στέλιος. Είχαμε παίξει κάποτε παλιά στην ΑΕΚ Λυσίων. Ωστόσο είναι πάρα πολύ καλό παιδί και έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιδί τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης είναι υπέροχος. Εκτός από καλός υποστηρικτής, είναι υπέροχος χαρακτήρας. Δηλαδή ένα παιδί που με τον τρόπο του κρατάει όλα τα παιδιά σε σοβαρότητα πάνω στην προπόνηση, πάνω στο παιχνίδι. Είναι ήπιον τόνο και καλός χαρακτήρας. Ηθικό στοιχείο από τα πολύ καλά παιδιά της ομάδας. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Δημήτρης Σιγώνης. Α, το τρελό της ομάδας εμείς. Ναι, μια χαρά. Το λέω έτσι γιατί το αγαπάω αυτό το παιδί. Αυτό είναι... Είναι η μηχανή μας. Είναι ένα μηχανάκι που τρέχει και κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και στην ηλικία καλή. Είναι... Δεν έχω λόγια να πω. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι και σε χαρακτήρα υπέροχος, αλλά και καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολυτέλεια για την ίδια του τύπου. Ο Βαγγέλης Σπυροπάλη. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ καλός. Φοβερός, φοβερός τύπος. Απλός, σοβαρός, μετρημένος. Έξυπνο χιούμορ. Πολύ καλό παίκτη. Καλό παίκτη. Στη θέση που παίζει είναι πανέξυπνο. Τζερεμάκης. Ο γκολκίπερ. Πολύ καλό. Ο μικρό είναι πάρα πολύ καλό. Μαζί με τον Σπύρο τον Τζίκο έχουν κάνει μια πολύ καλή φιλία και ένα πολύ καλό δίδυμο. Και είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Αφού και με τον Αντώνη που μιλάμε μερικέ φορέ είναι στο πόντο ποιο θα παίξει και ποιο δεν θα παίξει. Το παλιό της ομάδας, τον Μπέκο, Θανάση. Α, ναι. Ο Θανάσης είναι ένα παιδί... Έχει 4 παιδιά, είναι ένας πατέρας πλέον, 4 παιδιά. Έχει υποχρεώσει και οι άλλες. Όσο μπορεί να μας βοηθάει, θα έρχεται. Όταν όμως δεν μπορεί, γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις, δεν μπορεί να πούμε κάτι στον παιδί αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Αηλίου, χρόνια πολλά τώρα. Εγώ θέλω να αναφερθώ και στο Στέλιο το Μάλι, που δεν μου είπες, που δεν με ρώτησες και καλά έκανες την ερώτηση και το ξέχασες. Είναι το Στέλιο Μάλι, είναι το πιο εθνικό παιδί που έχει περάσει από την Αγγλία. Είναι ένας πολύ καλός παιχτής, ένας back. Πάρα πολύ καλός παίκτης και καλό παιδί. Είναι το 1991 γεννημένος, αλλά είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Δεν έχουμε πολύ καλό παιδί. Θέλω να σου πω και για άλλα παιδιά, έτσι που δεν με ρώτησες. Βεβαίως, ναι. Είναι ο Γκέρι, ο Λιλάρη, πολύ καλός παίκτης και καλός χαρακτήρας. Είναι ο Φίλιος ο Λευτέρης. Είναι ο Σπύρος ο Μαυροϊδής. Είναι ο Γκάνιος. Ο Γκάνιος που ήρθε τώρα για ένα χρόνο, ο Δημήτρης που είναι ιδανικός από το Καματερό, πάρα πολύ καλός χαρακτήρας και καλός παίκτης. Είναι ο Ραφαήλ ο Τζόρτζης, σαν δεξί μπακάκι πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Εγώ του βγάζω το καπέλο του παιδιού αυτού, να είναι πάντα καλά. Ο μικρός ο Παραντώνης, ο
Γιώργος. Αν ξέχασα κάποια παιδιά, το περιμένουμε τώρα να έρθει και ο Κορονιός ο Ηλίας, το παιδί είναι φαντάρος. Έχουμε καλούς παιδιά, πολύ ωραία. Ο Σπύρος είπα και το Σπύρος Τζέκο, τον goalkeeper. Το δεύτερο, νομίζω. Μπορεί να ξέχασα κάποια παιδιά τώρα. Ήταν και ο Άρης ο Πλάκας, ο οποίος επέστρεψε στον αθλητικό όμιλο Ηλίου. Ναι. Ο Άρης ο Πλάκας είναι ένα καλός προσπαθητής και είναι καλός, πολύ καλός παραγωγητής. Αλλά ο Άρης ο Πλάκας είναι ένα παιδί που είναι πολύ στη ματία, δηλαδή πρέπει να είναι, αγαπάει τον Άγιο πάρα πολύ και καλά κάνει. Και όταν μίλησα κάποια στιγμή μαζί, πώς είναι ο αγόρι μου τώρα, πας και θες να πας εκεί, θα πας εκεί. Ήρθε μαζί μας, μου έδωσε λιγάκι, πολύ όχι λιγάκι, αλλά έχει αισθήματα για τον Ηλίου περισσότερα, την βρίσκει εκεί, το γουστάρει εκεί, του αρέσει περισσότερο. Και να σου πω και κάτι, άμα δεν το γουστάρεις, καλύτερα να πηγαίνεις εκεί που σου αρέσει. Και καλά έκανε και πήγε και πήγε. Θανάης Αναστόπουλος. Α, παιδί μου, είναι το καλύτερο, είναι από τα παιδιά μου που είχαμε όταν ήταν μικρός, να ξεκινήσαμε το 1997. Είχατε διοργανώσει και το παιχνίδι η πρώτη ομάδα με τους Παλέμους. Με τους τότε, με τους πρώτους Παλέμους. Πρώτους, ναι. Όπου έκανες και εσύ τις βραβεύσεις. Ναι, ναι, που κάναμε τις βραβεύσεις των παιδιών των παλιών. Ναι. Ναι. Θα ξαναγίνει αυτό, γιατί θα γίνει λίγο πιο οργανωμένο, έγινε λίγο ανοργάνωτο. Αλλά ήταν λίγο ένα τεχνικό. Συγκινήθηκες όμως. Όλοι συγκινήθηκαμε. Βρεθήκαμε πολλά χρόνια μετά, όλοι παρεούλα. Παιδιά τώρα τα οποία ήταν από 10 χρόνια μαζί μας και τώρα έχουν παιδιά, είναι πατεράδες, έτσι. Έχουν όμως όμορφη σχέση. Έχουν κάνει κουμπαριές, έχουν κάνει φιλίες, βγαίνουν, τρώνε παρεούλα. Αυτό δεν είναι στο ποδόσφαιρο και αστυνομικό. Αυτό είναι, αυτή είναι η μορφιά. Με ρώτησε ο Θανάσης Αναστόπουλος και δεν σου απάντησα. Ο Θανάσης Αναστόπουλος είναι ένα υπέροχο παιδί. Είναι ντόπιος, είναι ειλικρινής και καμιά φορά αυτή η ειλικρίνειά του και η σωματοδομή του, γιατί η σωματοδομή του θυμίζει. Φοβάται ο άλλος. Δεν είναι έτσι, είναι ψυχούλα. Είναι ειλικρινής, είναι πολύ καλό χαρακτήρα. Και με βοηθάει βέβαια πάρα πολύ γιατί εντάξει, κατά ψέματα θα ανάγκη σε κατέξε πάρα πολύ να φτιάξω αυτό το φτιάχνω και συνεχίζει να τρέχει. Ωραία. Δημήτρη Φίκερη. Εντάξει, ο Δημήτρη μαζί μα πάρα πολλά χρόνια. Είναι η ψυχή τη ομάδα. Είναι νοικοκύρη καταρχήν σε αυτό το στο αντικείμενο που ασχολείται δίπλα στο πάγκο μαζί μα. Αγαπάει την ομάδα πολύ. Είναι πολύ καλό συνεργάτη, δικό μου πάρα πολύ καλό συνεργάτη και είμαστε πάρα πολύ φίλοι και τον αγαπάω πολύ και το ξέρω. Ξέχασα να σε ρωτήσω, η διαιτησία πώς ήταν στα 5 πρώτα παιχνίδια. Άκου να σου πω, θα πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει για τη διαιτησία. Η διαιτησία των τωρινών παιδιών, των παιδιών των τώρα παιδιών, κάνουν λάθη από. Επειδή τη χώρα δεν τα γνωρίζουν κάποια πράγματα και κάνουν όλοι λάθη, και εμεί κάνουμε λάθη, κάνουμε τα παιδιά αυτά. Είναι όμω πιο ειλικρινεί. Τότε ο διαιτητής ο παλιός, ο έμπειρος, ο έξυπνος, έσπασε με το μπαμπάκι. Και σε δούλευε κιόλας. Ήταν όμως ο διαιτητής που ναι. Τώρα τα παιδιά αυτό ξέρουν ότι παίζουν. Αυτό είναι να μου αρέσει. Λάθη κάνουμε όλοι έτσι. Οι ποδοσφαιριστές μου κάνουν έτσι. Αυτό. Το μυστικό τελικά της επιτυχίας, πρόεδρε, είναι ότι είστε μια παρέα, αυτό, μια οικογένεια. Πώς... Το μυστικό της επιτυχίας για μένα είναι αυτό που έχουν καταφέρει οι ποδοσφαιριστές με τον Ολυμπιακό. Το λέω διότι είναι μια καινούρια ομάδα. Ακριβώς. Αυτό που καταφέρει. Ναι. Αυτό που καταφέρει οι ποδοσφαιριστές, αυτό πρέπει να σου πω. Έτσι, εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς διοργανώνουμε τα υπόλοιπα. Προσπαθούμε να μην τους λείπει κάτι. Οι προπονητές τους και οι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει οι καινούργοι με τους παλιούς να έχουν κάνει ένα τέτοιο κλίμα. Είναι χαρακτήρες όλοι πολύ καλοί. Έτσι. Και να θέλουν να παίρνουν το καλύτερο από τον κάθε αγώνα. Και αυτό όλο. Αξίζει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές τους και το έχουν καταφέρει στο Θανάση Αναστόπουλο που είναι δίπλα τους και σε όποιον άλλο παιδί είναι πάλι δίπλα σε αυτούς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το ταλέντο που έχουν οι παλιοί, οι δικοί μας, τα παιδιά μας, τα παλιά, τα νέα, με τα καινούργια, την εμπειρία, ήρθε και παντρεύτηκε αυτό και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μέλλον. Θα έχει μέλλον, αλλά να δούμε και τώρα πότε θα έχουμε. Εντάξει, τώρα όλες οι ομάδες έχουμε ψηλό από συγχρονιστή, έχουμε θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε πρόβλημα υγειονομικό πλέον δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον. Όχι, σίγουρα. Να δούμε τώρα, εντάξει. Με πρωτεργάτη αυτό να είναι, θα μπορέσουμε σιγά σιγά παιδιά να έρχονται να καλύπτουν τα κενά που θα αφήνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Ωραία. Πρόεδρε, κάτι άλλο θα ήθελες. Ναι, θα ήθελα να πω ευχαριστώ πολύ όλους τους γονείς, όλους τους γονείς των παιδιών που έρχονται και
φέρουν τα παιδιά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε να είναι όλοι υγιείς, να περάσει αυτό το δύσκολο για όλους μας και σε όλες τις ομάδες της Αθήνας, σε όλες τις κατηγορίες, να είμαστε καλά και να ξανασυναντηθούμε και να ξανασχοληθούμε με το άθλημα το οποίο αγαπάμε, υπηρετούμε, ψώνιο μας κτλ. Εσύ, Πρόεδρε, πώς αντέχεις? Είναι το οξυγόνο μου, το δικό μου και το οξυγόνο όσο ασχολείται με το χώρο αυτό. Τώρα που δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, δεν μπορείς να πας στην προπόνηση. Κάτσε τώρα, δεν κατάλαβα καλά, τι θα πει αντέχω. Είναι καλύτερο να πω σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο και να έχω κανένα μέσο λίνα στο στόμα μου. Δεν το κατάλαβα καλά το πει τώρα. Όλοι αντέχουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στο σπίτι μας. Μα καθαρίζουμε το σπίτι μας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εννοώ ότι ήσουν κάθε μέρα. Είναι η καθημερινή σου ασχολία. Η αθλητική ένωση Ηλίου είναι σαν ένα παιδί σου. Ωραία. Κάποια στιγμή όμως βάζεις κάτω πράγματα και λες ότι ξέρεις κάτι για να μην δημιουργήσεις θέμα, πρέπει να κάτσεις στο σπίτι σου. Πρέπει να κάνεις αυτό. Πώς θα γίνει, παιδιά? Πρέπει να η υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και από τα χρήματα και από τα πάντα. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Τάσο. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάντα επιτυχίες στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Και μακάρι να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μπορέσουμε να. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, για όλα. Ξανασχοληθούμε. Και εύχομαι σε όλα τα σωματεία, σε όλα τα σωματεία να έχουν υγεία, να περάσει αυτό, να φύγει και να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε, να στεναχωρηθούμε, να τσακωθούμε, να χαρούμε, να υπάρχουν αυτά που πρέπει να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν υγεία. Και να μην δεχθεί η Αθλητική Ένωση Ηλίου τέρμα, όσο πιο αργά όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Να κρατήσετε αυτό το ρεκόρ. Να ξέρει ότι όμως δεχθεί η Ηλίου τέρμα, θα σα πάω γλυκά. Δεν πειράζει. Η προσπάθεια που κάνουν πολύ καλή και α δεχθεί και τέρμα η Ηλίου. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.